Δεν θα πληρώσω εμείς τα σπασμένα τους. Κανένας. Φτάνει πιο. Σε κατάσταση πολιορκίας βρέθηκε το πρωί το Δασαρχείο Ρεθύμνο από μεγάλη ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι διαμαρτύρονται εντονότατα για τους δασικούς χάρτες. Όσοι είστε από το Δήμο Ρεθύμνου και έχετε προέδρου και δημοτικού συμβούλου, θα συμβάλλετε να πάρουμε θέση στο Δήμο. Δεν θα έχετε το μεριμάκι και συνακοιμάστε. Οι εξαγριωμένοι αγρότες που κινητοποιήθηκαν επί τα αποκάλεσμα που έγινε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχώρησαν σε κατάληψη του δασαρχείου, στο οποίο βρίσκονταν ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. Ωστόσο, στη σκιά της κινητοποίησης στο Ρέθυμνο, χθες το βράδυ, μέσα από μια εκρηκτική τηλεοπτική συζήτηση που πήρε στην κυριολεξία φωτιά, με εκατέρωθεν εντάσεις και σφοδρούς καυγάδες, αναδείχτηκαν οι τεράστιες αδικίες που αλλάζουν ακόμα και τη δυναμική της περιουσίας χιλιάδων κριτικών και αποτελούν κόκκινη γραμμή με φόντο τους δασικούς χάρτες που εδώ και μέρες έχουν κάνει αγρότες, κτηνοτρόφους αλλά και χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται στα χαρακώματα και να δηλώνουν πως δεν θα δώσουν ούτε ένα χιλιοστό από τη γη των προγόνων τους. Χθες το βράδυ, 10 με 12 στο Κρήτη TV, στην εκπομπή λοιπόν που ήταν του κυρίου Δασκαλάκη, η κυρία Κοζηράκη, ο Κοτζαμπασάκης ο Νίκος, ο Πρίαμος Ιερονυμάκης και ο Χιλετζάκης, η κυρία Κοριζάκη και το δημόσιο σύστημα ξεβρακωθήκανε στην κυριολεξία. Τόσο καιρό μας εμασκαρεύουν και μας έλεγαν ψέματα. Δηλαδή, έχουν περάσει ήδη στο χτιματολόγιο όσα ήδη έχουν χαρακτηρίσει δασικά. Όσα λοιπόν είναι δασικά έχουν περάσει ήδη στο χτιματολόγιο ως δημόσια περιουσία του κράτους. Αυτό το πράγμα δεν το ήξερε πολλοί κόσμος, μας εκοροϊδεύανε. Εδώ πέρα εμείς στη γη δεν την εγκαταλείπουμε. Ο Χίτλερ δεν ακόνεψε λεπά και ούτε αυτοί θα κονέψουνε. Και μη μας παραμυθιάζουν ότι ήταν αστοχίες. Μόνο αστοχίες που δεν είναι. Υπάρχει δόλος, υπάρχει δόλος από πίσω, υπάρχει δόλος. Τα λάθη γίνονται αλλά ξεγεννούνε. Υπάρχει δόλος, Αντρέα. Με δόλο λοιπόν το κάμανε, λοιπόν αφού αυτοί που το κάμανε, αυτοί να το φτιάξουν. Στην διάρκεια της εκπομπής, ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ο νομικός Νίκος Κοντζαμπασάκης, η διευθύντρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Μαρία Κοζηράκη, έθεσαν το πλαίσιο για ένα ζήτημα που αποτελεί πλέον κοινωνικό πρόβλημα για όλη την Ελλάδα, με την Κρήτη από πολύ νωρίς να έχει διαπιστώσει τις λεπτές γραμμές που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ολόκληρων εκτάσεων από τα περιουσιακά στοιχεία κριτικών. Ενώ η συζήτηση πήρε φωτιά όταν το ζήτημα των δασικών χαρτών συνδέθηκε με αυτό των επιδοτήσεων. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν και παίζουν με την νοημοσύνη μας. Θεωρούν ότι είμαστε βοσκοί. Εμείς λοιπόν κρατούμε τη γη για την ύπαιθρο ζωντανή. Εμείς δημιουργούμε τον πλούτο. Εμείς παλεύουμε και οι πατεράδες μας και οι παππούδες σε παλέψαν για τούτη τη γη. Μας φορολογούν με ένφια και ΤΑΠ και δεν μου τα αποδέχονται σαν τίτλο ιδιοκτησίας. Το τρίτο, τον τέος βασιλιά ήξερε το ελληνικό κουβέρνο να τον αποζημιώσει, γιατί δήλωνε περιουσία δικιά του από το 1975 και μετά και δικαιώθηκε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εμείς είμαστε λέει παιδιά άλλου Θεού και αυτός δεν έχει ελληνική ηθαγένεια. Εγώ όμως την έχω, όπως όλοι εδώ. Σε κάθε περίπτωση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου δηλώνουν πως δεν πρόκειται να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια.